Θεός, ο Θεός ημών πάντοτε, και Άγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έλθει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίδια της ασθενίας ημών, ανε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έλθει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί του το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρχον ημών των επιδούς εν δώσιμη σήμερα. Και άθος ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και έτους τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμά των δικαίων και τελειωμένων, να τσιχαστώ δούλος σου σώτερα ανάπαυσα, λάτω να φτάσει στην μακαρία ζωή την παρασύγουλα άνθρωπε. Στην καταπαυσή σου, Κυρία, που πάντες οι Αγίοι σου ανεπάγονται ανάπαυσα, και τα σπιχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν πανταπός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατεβασισάτη, και τα σωτήνας λύσας των πεπετημένων. Αυτός και τα σπιχά στον δούλο σου, ότι ανάπαυσα, και οι Αγίοι και στους αιώνας των αιώνων να μην. Ημών η Αγνή και άγνωτος Παρθένος, είτε ο αναφράστος και ίσασαν, πρέπει του σωτήτε τα ψυχά στον δούλο σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός σου, λεμεθά σου επάψουν και ελέησον. Έτσι το όμεθα, υπερμακαρίας μνήμης και ανήν απάψουν των ψυχών πάντων των θυσιαστέντων κατά τον μακεδονικών αγώνα και υπέρ του συγχωρητήν αυτής παν πλημέλη να εκδούσετε και άκρωσε. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχά σε αυτόν, εν θα ειδεί και αναπάγονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άψη των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστώ το θανάτου βασιλεί και το έργο της όντα, του Κυρίου δεϊκόμενου. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αυτός, ο τον θάνατο καταπατή σας που δεν διάβολο καταργή σας και ζωή των πέφτυντων σάμνος, αυτός Κύριε ανάπαυσου και τα ψυχά πάντων των θυσιαστέντων κατά των μακεδονικών αγώνα, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα ότι βλέπει στην αρμός. Πάνω μάρτυμα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω ή έργο διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εφόρησον. Ότι ούκ και στην άνθρωπος ως είστε και ούκ αμαρτήσει. Σίγαρμα όσο προς αμαρτίες υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ ανάσταση και ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου Χριστέ, ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να παίρνουμε στην τον άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωτιό σου πνεύμα την ίν και έχει στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Ο και νεκρόν και ζώντων την εξουσία ανέχων, ο αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει και νεκρόν Χριστός ο ρυθμός Θεός ημών. Δεσπρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού και Θεού Μητρός, τον Αγίον Εντόξον και Παναχθέων Αποστόλων, τον Αγίον Εντόξον και Καλλινή του Μαρτύρου των Ρωσίων και Θεσμών Πατερημών, τον Αγίον Εντόξον Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, τον Αγίον και Δικαιοφύλλο Αρθού Λαζάρου Τρεμέου και πάντων των Αγίων, τα ψυχά σου εξημών με τα σάντα δούλων αυτών εσκηνές δικαίων τάξη, εκόλπης Αβραάμ αναπαύση, με τα δικαίωση να ρυθμίσε, που μας διαλέγησε και σώσει τους αγαθούς και πλάν. Αιωνία σε συνήμερα σου μακάρι στην κέμψη των δεκτήμων. Αιωνία σε συνήμερα σου μακάρι στην κέμψη των δεκτήμων. Αιωνία σε συνήμερα σου μακάρι στην κέμψη των δεκτήμων. Σεβαστές πολιτικές στρατιωτικές αρχές, κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά. Οι ιστορικές επέτη αποτελούν πάντα μια καλή ευκαιρία να αναλογιστούμε ότι η ιστορία δεν είναι χρήσιμη μόνο ως μελέτη του παρελθόντος, αλλά και ως προοικονομία του μέλλοντος. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για άλλη μια χρονιά για να θυμηθούμε τις λαμπρές στιγμές του μακεδονικού αγώνα των ηρωικών ανδρών και γυναικών που με το έργο και τη δικιά τους τη ζωή πλήρωσαν το τίμημα της δικής μας ελευθερίας εδώ στα χώματα της πολύπαθης και πολυπόθητης Μακεδονίας. Παράλληλα, μια μέρα σαν αυτή θα ήταν χρήσιμο να προβληματιστούμε και για τη δική μας τάση ζωής και για το δικό μας συλλογικό όραμα. Τι ήταν όμως ο μακεδονικός αγώνας? Βρισκόμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα. Η επιταχυνόμενη παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τροφοδοτεί τον ανταγωνισμό για την περιοχή της Μακεδονίας που εκδηλώνεται αρχικά ως αγώνας για τον έλεγχο της εκπαίδευσης και της θρησκευτικής συνείδησης των κατοίκων. Όμως σύντομα παίρνει ένοπλη μορφή μεταξύ κυρίως ελληνικών και βουλγαρικών ενόπλων σωμάτων με σκοπό τον εθνικό προσυτερισμό των κατοίκων, ιδίως των σκλαβόφωνων χριστιανών. Ο σκληρός αγώνας στη Μακεδονία, για τη Μακεδονία,
Δοκίμασε επί 5 σχεδόν χρόνια από το 1904 έως το 1908 την αντοχή των Γιγελών και έμεινε γνωστό στην ιστορία ως Μακεδονικός Αγώνας. Η Μακεδονία, ως μήλο της Έλληνος, προκαλούσε το έντονο ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, που επιθυμούσαν να ανακαταλύνουν τα εδάφη και τη γεωπολιτική ισχύ στην περιοχή, καθώς γινόταν πλέον σαφές πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρεε. Η ρωσική εσωτερική πολιτική, έχοντας απολέσει την επιρροή της στην Ελλάδα, ενίσχυσε τον βουλγαρικό αρχιτισμό, αφού προσδοκούσε μελλοντικά ανταλλάγματα. Με την υποστήριξη των πανσλαβιστών της Ρωσίας, οι Βούλγαροι εξασφάλισαν την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Βουλγαρικής Εκκλησίας από τον Οθωμανό Σουλτάνο. Ιδρύθηκε λοιπόν το 1870 η λεγόμενη Βουλγαρική Εξαρχία, με αποτέλεσμα την πλήρη αποδέσμευση της Βουλγαρικής Εκκλησίας από την πνευματική και πολιτική καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έτσι ξεκινά μια συντονισμένη προσπάθεια της Βουλγαρίας να αλλοιώσει την εθνική συνείδηση του ελληνικού πληθυσμού της Μακεδονίας, με όχημα την επιρροή της Εξαρχίας. Τα χρόνια εκείνα οι διαπίσεις των πληθυσμών στην ευρωελληνική αυτή περιοχή των Βαλκανίων δεν γίνονταν με βάση την εθνική τους ταυτότητα ή την γλώσσα, αλλά με βάση τη θρησκευτική τους επιλογή. Γι' αυτό και ο ρόλος τόσο του Πατριαρχείου, όσο αντίστοιχα και της Εξαρχίας, ήταν καταλυτικός στη διαμόρφωση και αφύπνιση των εθνικών ταυτοτήτων των λαών της Μακεδονίας. Εξαρχικός ή σχηματικός σήμαινε τον Βούλγαρο και πατριαρχικός ή Ορθόδοξος τον Έλληνα. Υπό την κάλυψη όμως της διεύρυνσης της επιρροής της Εξαρχίας, η Βουλγαρία επιχειρούσε να διασφαλίσει τις εδαφικές διεκδικήσεις της εν ώψη της αποχώρησης των Οθωμανών από τη Μακεδονία. Οι πιέσεις επί του ελληνικού πληθυσμού εντάχθηκαν ιδιαιτέρως μετά την ίδρυση της Βουλγαρικής Ηγεμονίας το 1878 και τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Για πάνω από 30 χρόνια, ο ελληνοορθόδοξος πληθυσμός της Μακεδονίας, μόνος και αβοήθητος, με μοναδικά όπλα το σχολείο και την εκκλησία, πάλεψε για να μην αποκοπεί από τις ρίζες του την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Η πίστη σε αυτές τις αξίες, άλλωστε, είχε οδηγήσει τους κατοίκους της περιοχής σε επαναστατικές προσπάθειες και στο παρελθόν. Ο ιερέας και ο δάσκαλος αναδείχθηκαν τα χρόνια εκείνα τα ισχυρότερα στηρίγματα του χυμαζωμένου γένους, περιορίζοντας τα αποτελέσματα της βουλγαρικής προπαγάνδας. Οι Μακεδόνες, ελληνόφωνοι και σλαβόφωνοι, έμειναν με πείσμα προσκολλημένοι στο Πατριαρχείο, διατηρώντας την ελληνική τους εθνική συνείδηση. Και όταν οι Βούλγαροι διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να επιβληθούν με τα μέσα που χρησιμοποιούσαν, σταδιακά πέρασαν στη βία των όπλων. Η στροφή αυτή έγινε κάτω από το αδιάφορο βλέμμα των Οθωμανών, που εφάρμοζαν την αρχή του διέρη και βασίλευε. Τον Ιούλιο του 1903, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Μακεδονίας, οργανώνεται η εξέγερση του Ίλτεν για να προβληθεί το μακεδονικό ζήτημα στην Ευρώπη, με απότερο όμως σκοπό να ενσωματωθεί η Μακεδονία στο Βουλγαρικό κράτος, με την ίδια μέθοδο που είχε προσαρτηθεί λίγα χρόνια πρωτήτερα η Ανατολική Ρωμιλία. Επιλεγμένοι στόχοι υπήρξαν τα ελληνικά βλαχοχώρια, Τυσούρα, Κρούσοβο και Νυφαίο, με την κατάληψη των οποίων οι Βούλγαροι πίστευαν πως θα παρέλυε κάθε μορφής αντίσταση. Οι Τούρκοι αυτή τη φορά παίρνουν σύντομα στην αντεπίθεση, όμως η Μακεδονία είχε πλέον κατακτηστεί από βουλγαρικά ανταρτικά σώματα. Η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους για την απώλεια του ελληνισμού της Μακεδονίας. Έτσι άρχισε η ελληνική αντίσταση που σηματοδοτεί την ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα. Πρωτοπόροι στον αγώνα στάθηκαν ο Ίων Δραγούμης, υποπρόξενος της Ελλάδας στο μοναστήρι, ο οποίος εκλέχθηκε αργότερα και ανεξάρτητος βουλευτής Φλόρινας, καθώς και ο Λάμπρος Κορομιλάς, γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο διορίζει νέους και δραστήριους Μητροπολίτες στη Μακεδονία, όπως τον Οπλοφόρο Μητροπολίτη Καστοριάς, τον Γερμανό Καραβαγγέλη και τον Χρυσόστομο Καλαφάτη μετά την Τάση Μύρνης, στη Δράμα. Κηρύσσοντας αληθινή εθνική σταυροφορία στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, κατοικούσαν, εμψύχωναν, όριζαν διοικητικές επιτροπές σε πόλεις και χωριά και συγκρότησαν τα πρώτα ανταρτικά σώματα για να διασώσουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Στην Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση που είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση μετά την στρατιωτική αποτυχία του πολέμου του 1897, αποφάσισε να δράσει. Το Φεβρουάριο του 1904 εισήλθαν στη Μακεδονία 4 Έλληνες αξιωματικοί εμφανιζόμενοι ως ζωέμποροι. Ήταν οι Λοπαγοί Αναστάσιος Παπούλας, Αλέξανδρος Κοντούλης και η Ανθρωπολογαγή Γεώργιος Κολοκοντρώνης, εγγονός του Γέρου του Μουριά και Παύλος Μελάς.
Ο Παύλος Μελάχης με το ψευδόνυμο Μίκης Ζέζας, σύνθεση των ονομάτων των δύο παιδιών του, θα πέσει σύντομα νεκρός στη Στάτιστα, σημερινός Μελάχης Χορεστίων, και θα γίνει εθνικό σύμβολο. Λίγο πριν ξεψυχήσει μάλιστα, θα ζητήσει από τον Φλωρινιώτη υπαρχηγό του, Λάκη Πύρζα, να δώσει το σταυρό που φορούσε στη σύζυγό του Ναταλία Δραγούμη και το όμοιο του στο γιο του Μίκη. Ο ίδιος ο Πύρζας θα κρατήσει το ψευδόνυμο του Μελά, Μίκης Ζέντας. Με το θάνατο του Παύλου Μελά από κάθε μεριά της ελληνικής γης, από τη Βόρειο Ήπειρο, στην Κρήτη και την Κύπρο, άρχισαν να καταφθάνουν γενναίοι με τετονομάτι, κάποιοι από τους οποίους απαρθανατίστηκαν με τα θρηλυκά πλέον ψευδόνυμά τους. Καραβίτης, Βάρδας, Ακρίτας, Πόρεκας, Νικηφόρος, Ρούβας και τόσοι άλλοι. Οι Μακεδόνες καπετάνοι, Νταλίπης, Πύρζας, Δαγλής, Κύρου, τους δέχτηκαν με ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν στενά μαζί τους. Η Μακεδονία πλέον γίνεται υπόθεση του κάθε έννοια. Το 1906 ο Μεσσίνιος οπλαρχηγός Ξαράντος ο Ραπινός μπαίνει στον αγώνα με το ψευδόνυμο Καπετάν Άδρας. Εγκαθίσταται γύρω από τη λίμνη των Γεννητσών και καθαρίζει μία-μία τις ομάδες του Κομπιτατζίδου. Θα βρει όμως και αυτός μαρτυρικό θάνατο μαζί με τον σύντροφό του Αντώνη Μίγκα, οι Κομπιτατζίδες θα τους κρεμάσουν σε μια καρυδιά κοντά στην Έδεσα. Ο θρηλυκός τέλος Άδρας θα μείνει όμως ζωντανός στις μνήμες μας μέσα από τις συγκλονιστικές αφηγήσεις της Πινελόπης Δέλτα στο ιστορικό της μυθιστόρημα στα μυστικά του Πάλι. Για εμάς, εδώ στη Φλόρινα, εμβληματική μορφή του αγώνα είναι ο Κωνσταντίνος Χρήστου ή Καπετάν Κότας από τη Ρούλια των Πρεσπών. Πεδίο δράσης του τα κορέστια της Δυτικής Μακεδονίας. Υπασπιστής του ο Σίμος Ιωαννίδης από τα Άλωνα. Αν και σλαβόφωνος, ο Χρήστου υπήρξε πορτρεγάκης του Μακεδονικού αγώνα. «Ζήτω η Ελλάς», θα φωνάξει στα Σλάβικα πριν οι Τούρκοι τον κρεμάσουν στο μοναστήρι. Εκεί είχε δολοφονηθεί από τους Βουλγάρους Κομπιτατζίδες και ο Θεόδωρος Μόδης για την επαναστατική του δράση ένα μήνα πριν τον Παύλο Μελά. Ο ανεψιός του και σημαίνων πολιτικός της νεότερης Ελλάδας, ο Γεώργιος Μόδης, του οποίου το όνομα φέρει πλατεία όπου βρισκόμαστε, θα γίνει ένας από τους κυριότερους συγγραφείς του Μακεδονικού αγώνα, στον οποίο και ο ίδιος είχε αναλάβει δράση σε νεαρή ηλικία. Πίσω από τα 38 ονόματα όμως υπάρχουν πάντα και οι ήρωες που κανείς δεν θυμάται πια τα ονόματά τους, αλλά χωρίς τη συμβολή των οποίων η ιστορία δεν θα μπορούσε να έχει γραφτεί. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή στον αγώνα των αμάχων όλων των ηλικιών, όλων των φύλων και των κοινωνικών τάξεων. Οι χωρικές που ζήμωναν το ψωμί των Μακεδονομάχων πλένανε τα ρούχα τους και δέναν τις πληγές τους. Οι επιτροπές κυριών που συγκέντρωναν εφόδια. Απλοί χωρικοί σε ρόλο κατασκόπου που μετέφεραν κρυφά οπλισμό και πληροφορίες. Γιατροί, σιδηροδρομικοί, έμποροι, εργοστασιάρχες, εργάτες, ο καθένας από την έπαρξή του βοήθησαν με όλες τους δυνάμεις στον αγώνα. Και φυσικά, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η παρουσία των ιερέων και των δασκάλων. Γι' αυτό και βρισκόταν αδιάκοπα στο στόχαστρο του εχθρού. Η σταθερή λειτουργία σχολείων σε αμφισβητούμενες περιοχές ήταν ένδειξη ελληνικού φρονήματος και πρόκλημα για την τελική ελληνική επικράτηση. Δεν υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος των αγωνιστέντων και πεσών των εκπαιδευτικών, έμειναν όμως στη μνήμη όλων τα θρηλυκά ονόματα της Εκατερίνης Χατζηγεωργίου, του Ιωάννη Πίτουλα, της Βελίκα Στράικου, που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στα χέρια των Κομπιτατζίδων, αλλά και της Μπουμπουλίνας της Μακεδονίας, της Ζήσενας, Ευτέρπη Σουζούνη. 4 χρόνια κράτησε ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας. Έγιναν πολλές αιματηρές μάχες, συγκρούσεις και αναρρύθμιτοι υπήρξαν οι μάρτυρες και οι ήρωες. Τελικά, το 1908, η επανάσταση των Νεοτούρκων, παράλληλα με την παραχώρηση συντάγματος, έδωσε αμνηστία στους εμπόλεμους και υποσχέθηκε ισονομία και ισοπολιτεία σε όλες τις εθνότητες του Οθωμανικού κράτους. Έτσι, οι μέχρι τότε αντίπαλοι έδωσαν τα χέρια, ελπίζοντας πια σε ειρηνικές και ήρεμες μέρες που όμως δεν ήρθαν. Θα ακολουθήσουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και τελικά η ειρήνη θα αποκατασταθεί με τη συνθήκη του Μπουκουρεστίου, με την οποία επιδικάστηκε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, ενώ οι βόρειες περιοχές της μοιράστηκαν ανάμεσα στη Σερβία και στη Βουλγαρία. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι με τον Μακεδονικό αγώνα αναζωογονήθηκε όλη η Ελλάδα. Αναμέτρησε τις δυνάμεις της και απόκτησε πίστη σε αυτές. Οι απολυθωρητικοί αγώνες του 1912-1913 που διπλασίασαν την Ελλάδα ήταν η αναγκαία συνέπεια του Μακεδονικού αγώνα. Και τους αγώνες αυτούς δεν οφείλει να τους ξεχνάμε ή να τους προσπερνάμε αδιάφορα.
γιατί η ιστορία είναι θεματοφύλακας μεγάλων πράξεων, μάρτυρας του παρελθόντος, παράδειγμα και δάσκαλος για το παρόν, μεγάλος σύμβουλος για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Thank you.
Ζων Φλόρινας, ο Αριστοτέλης. Σε λίγο ενός λεπτού για τους ευρωπαϊκούς πεσόντες της πίστης και παντήματος της πίστης.